στις τεράστιες αναπτυξιακές και οικονομικές δυνατότητες της Κρήτης που μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί, αναφέρθηκε στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Από τα Χανιά, πρώτο σταθμό της διήμερης επισκέψης του στο νησί, μίλησε για πολιτικές περιόδους που οδήγησαν την Κρήτη σε στασιμότητα. Δεν ανήκει σε κανέναν, σε κανένα πολιτικό. Ανήκει στους Κρήτες. Πρέπει όμως να καταλάβουν και οι κριτικοί ότι η πολιτική τους αφέλεια να εμπιστεύονται πρόσωπα και όχι προγράμματα και κυρίως όχι προτάσεις τους οδήγησε στο σημείο σήμερα μηδέν. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε και στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, τονίζοντας πως το έργο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια και πως οι πολίτες του νησιού αρκέστηκαν στα ψίχουλα των εκάστοτε κυβερνήσεων διαχρονικά. Αν πραγματικά οι Κρήτες ήθελαν να δουν αυτό που πρέπει να δουν, όχι αυτό που τους δείχνουν οι άλλοι, θα βλέπαν μια αλήθεια. Ότι χάθηκαν εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές και ακόμα δρόμο δεν έχουν εδώ και 50-60 χρόνια. Το λέω με πολύ συμπάθεια στους κριτικούς, γιατί είναι ένας περήφανος λαός, μια περήφανη ράτσα ελληνική. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, καλώντας τους πολίτες να ανιχνεύσουν τι ψηφίζουν από κοινού στη Βουλή τα τρία κόμματα. Για να δουν ότι συγκυβερνούν στην παρούσα χρονική στιγμή. Τώρα, η συγκυβέρνηση θα είναι και με το εκλογικά. Είναι δεδομένο ότι θα συγκυβερνήσουν. Εμείς είμαστε απέναντι σε όλους αυτούς, απέναντι στα ψέματα, απέναντι στη μικροπολιτική. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, δίνοντας το στίγμα των θέσεων του κομματός του για τον τουρισμό, τόνισε ότι απαιτείται αλλαγή ρότας με προσέλκυση τουριστών υψηλού οικονομικού επίπεδου. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χειρίζεται λανθασμένα το βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Αν έκαναν μια βόλτα στην αγορά των Χανίων, θα έβλεπαν ότι με τα συνεχή εγκληματικά τους λάθη έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε απελπισία, είναι σε απελπισιστική κατάσταση. Και μιλάμε για ένα νησί, Κρήτη, που βασίζεται η οικονομία του στον τουρισμό αλλά και σε άλλες πηγές εισοδημάτων, αγροτική καλλιέργεια, λάδι κτλ. Ο κ. Βελόπουλος, συνοδευόμενος από στελέχη του κομματός του, περιόδευσε το πρωί στη Δημοτική Αγορά των Χανίων, στο εμπορικό κέντρο της πόλης και το παλιό λιμάνι, όπου συνομίλησε με καταστηματάρχες.